Το σιόν, και λέει. Παρακαλώ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζουμε σήμερα την πρώτη του μηνός. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, χαρά και ευημερία και η κρίση να μην ακουμπήσει κανένα τη νέα χρονιά. Μας έχει ταλαιπωρήσει όλους. Πρόσωπος του Δήμου είναι ο κύριος Απαρδακός και παρακαλούμε να πει έτσι τις ευχές του σε όλους τους λακωνιώτες. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Έχουμε το 2012 να είναι καλύτερο από το 2011. Πάνω απ' όλα εύχομαι να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα τα αντιμετωπίσουμε. Και πάλι χρόνια πολλά. Καλέσαμε την κυρία Εύφη Δημοκουβάλα να έρθει να σας πει έτσι λίγα λόγια για τα παιδιά πώς πρέπει να τους φερόσαστε για να τους ανεβάσετε την αυτοποίθηση, την αυτοεκτίμηση. Σήμερα που σας βλέπουμε όλους εδώ, γιατί είναι δύσκολο άλλη φορά έτσι να σας δούμε. Λίγα λόγια. Λίγα λόγια. Από εδώ, Εύφη. Πρώτα απ' όλα, ευχηθώ και εγώ σε όλους σας καλή χρονιά. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να την έχουμε, αν σε πρίσμα των εξωτερικών περιστάσεων διατηρούμε μέσα μας ακράδαντη επιθετική σκέψη για τα πράγματα γύρω μας. Χαίρομαι σήμερα που βλέπω τα παιδάκια γύρω να περιμένουν έτσι με αδημονία τα δώρα τους. Ο Άγιος Βασίλης, με όποιο πρόσωπο και αν μας επισκέπτεται κάθε χρονιά αυτός, έχει φροντίσει και φέτος για αυτή τη χαρά που βλέπουμε να λαμπειρίζει στα παιδικά μάτια. Όμως, το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά, δώρο που δεν κοστίζει τίποτε από άποψη υλικών αγαθών, δώρο που θα στηρίζει για μια ολόκληρη ζωή, είναι η πίστη στον εαυτό τους. Η ισχυρή πεποίθηση για την αξία τους ως άνθρωποι. Η αυτοεκτίμηση. Ακόμη και όταν όλα γύρω προσδόκητα καταραίουν. Αυτό το δώρο βέβαια δεν θα το βρείτε πουθενά. Δεν αγοράζεται από κανένα κατάστημα. Γιατί δεν είναι προσφορά από το έχειν, από τα υλικά αποκτήματα, αλλά από το είναι μας, από τον εαυτό μας. Μπορεί να μην έχει καμιά χρηματική αξία, έχει όμως τεράστια ηθική αξία. Ανυπολόγιστη για τη ζωή του παιδιού, του αυριανού, ενήλικα και την ποιότητά της. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με παιδιά, μέσα από οποιονδήποτε ρόλο, ως κηδεμόνες, γονείς ή δάσκαλοι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ήδη χτίσει μέσα μας γερά ισχυρή πίστη για την αξία μας ως άνθρωποι. Υψηλό αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε στους άλλους παρά μονάχα ότι έχουμε μέσα μας σε επαρκή αποθέματα. Ό,τι έχουμε καλλιεργήσει στην ψυχή μας. Ώστε από την ηθική, από τη συναισθηματική σοδειά μας να θρέψουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε στο παιδί μας την πεποίθηση στην αξία του, την αυτοεκτίμηση, αν δεν έχουμε πρωτού πιστεί για τη δική μας αξία, αν δεν εκτιμούμε ίδιο τον εαυτό μας. Τα παιδιά μαθαίνουν όχι τόσο από τα λόγια μας, όσο από το παράδειγμά μας, από τις πράξεις μας, από τη συμπεριφορά μας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει πολλή δουλειά με τον εαυτό μας, πολύ κόπο και χρόνο και προπάντων υπομονή. Το παιδί μαθαίνει να εκτιμά τον εαυτό του όταν το αποδεχόμαστε για αυτό που είναι. Όταν αναγνωρίζουμε την αξία του. Όταν του παρέχουμε χωρίς φιβό την εκτίμησή μας. Αποδοχή, αναγνώριση και εκτίμηση χρειάζεται για να χτιστεί η αυτοεκτίμηση. Στη συμπεριφορά μας απέναντί του θα διαβάσει πόσο σημαντικό είναι. Στο βλέμμα μας θα καθρεφτιστεί για να δει πόσο αξίζει. Η στάση μας απέναντί του, από τη γέννησή του κιόλας, για να μην πάω ακόμα πιο πίσω στην εμβριακή ζωή, είναι για το παιδί το μέτρο της αξίας του, που θα το συνοδεύει για μια ζωή. Γι' αυτό είναι ανάγκη όχι μόνο να το αγαπάμε, να μιλήσω στα παιδιά, γιατί όλοι τα αγαπάμε τα παιδιά και θέλουμε να είναι μέσα τους καλύτερα για να φτιάξουν για ένα καλύτερο κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ στην κυρία Μουκουβάλα για την τόσο υπέροχη και εκπληκτική ομιλία που μας έκανε. Ελπίζω
λίγα από αυτά που είπε, που ακούσαμε να εφαρμόζουμε στα παιδιά μας και να έχουμε κάνει όλοι ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πορταλμό που ήρθε για την πίστη στο σύνολο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαβρίνα που πάντα είναι δίπλα μας. Και τώρα το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Το δώρο που το συνοδεύει είναι ένα σταυρουδάκι χρυσό. Είπαμε έτσι λίγο να το αλλάξουμε φέτος. Βέβαια, μπήκαμε στο καταναλωτικό ρεύμα, αλλά τέλος πάντων αξίζετε όλοι σας και αξίζουν τα παιδιά όποιος το κερδίσει. Τα δύο κομμάτια είναι του Χριστού και του σπιτιού του συλλόγου, υποτίθεται. Έτσι. Οπα. Ωραία, θα πάρεις και το άλλο. Οπα. Λοιπόν. Η περισσική της χέρι. Απέριστη κάνει κανένα. Κάνει βάκι πιο. Thank you.